τις ενέργειες έρευνας και διάσωσης και οι πρεσβείες μας και τα προξενία μας στην Ιταλία και την Αλβανία ήταν εξ αρχής και είναι σε πλήρη ετοιμότητα. Ευχόμαστε και ελπίζουμε το καλύτερο, αγωνιζόμαστε να ολοκληρωθεί η επιχείρηση διάσωσης. Έρχομαι στο μεγάλο γεγονός της ημέρας, που είναι η διάλυση της Βουλής λόγω του εκβιασμού των θεσμών που επιβλήθηκε από την αντιπολίτευση με τις ψήφους της Χρυσής Αυγής. Η χώρα οδηγείται σε εκλογές, η οικονομία σε αβεβαιότητα και αστάθεια, με την σύμπλευση όχι μόνο των ετερόκλητων δυνάμεων της αντιπολίτευσης που ανήκουν στο δημοκρατικό τόξο, αλλά και των βουλευτών της Χρυσής Αυγής. Αυτό είναι όνειδος για τη δημοκρατία, που ελπίζω να μην έχει βαθύτερες επιπτώσεις. Η ώρα της αλήθειας έφτασε. Ο κάθε Έλληνας και η κάθε Ελληνίδα κρατούν την μοίρα τους στα χέρια τους. Καλούνται να λάβουν μία απόφαση για την πορεία της χώρας τα επόμενα πάρα πολλά χρόνια. Το ΠΑΣΟΚ, η Δημοκρατική Παράταξη, κουβάλει ως τώρα ένα τεράστιο και δυσανάλογο βάρος. Ακροτηριαστήκαμε, πονέσαμε, ταπεινωθήκαμε, γίναμε το εξυλαστήριο θύμα για να στηρίξουμε τη χώρα και γιατί έπρεπε να καταβάλουμε το δικό μας μερίδιο ευθύνης για τα λάθη της μεταπολίτευσης που ανεξαρτήτως των προσώπων που κάθε φορά εμπλέκονται είναι λάθη ιστορικά, λάθη παραταξιακά, λάθη εθνικά. Τώρα όμως έχουμε να προστατεύσουμε ένα τεράστιο κεκτημένο. Έχουμε να διαφυλάξουμε τις δραματικές θυσίες του ελληνικού λαού. Οι θυσίες έπιασαν τόπο. Έχουμε πολύ σημαντικά επιτεύγματα. Είμαστε ένα βήμα πριν την αλλαγή σελίδας, πριν την ολοκλήρωση του μνημονίου και την έξοδο από αυτό, πριν από την επάνωδο της Ελλάδας στην κανονικότητα μιας υπερήφανης χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης. Το ΠΑΣΟΚ και προεκλογικά, καθώς εξακολουθούμε να έχουμε την ευθύνη της συμμετοχής στην κυβέρνηση και διεξαγωγής των εκλογών, θα προστατεύσει αυτό το κεκτημένο. Θα προσπαθήσει να εγγυηθεί τη λειτουργία της οικονομίας των θεσμών της χώρας. Αλλά μετεκλογικά όλα εξαρτώνται από την κρίση του ελληνικού λαού. Μετεκλογικά λοιπόν το ΠΑΣΟΚ θα είναι μαζί με όλη τη Δημοκρατική Παράταξη πάλι παρόν ως εγγυητής των ομαλών εξελίξεων, χωρίς να δώσει άλοθη σε κανέναν για τις ανευθυνότητες, τις δημαγωγίες και τις ψευδεστήσεις που προβάλλει προς τον ελληνικό λαό. Αλλά προκειμένου η Ελλάδα με σταθερότητα και ασφάλεια να αλλάξει σελίδα, να αποκαταστήσει αδικίες, να κερδίσει το χαμένο έδαφος. Αυτόν τον εγγυητικό ρόλο δεν μπορεί να τον παίξει κανείς άλλος μέσα στο πολιτικό σύστημα. Δεν μπορεί να τον παίξει ούτε φυσικά η αντιπολίτευση που διεκδικεί να κυβερνήσει χωρίς πρόγραμμα, ούτε νέα κόμματα που έρχονται να λειτουργήσουν ως η νέα Δημάρ με τις αβεβαιότητες και τις ασάφειες και τις αντιφάσεις που είχε η Δημάρ στην προηγούμενη Βουλή. Αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, γιατί πάνω στη βάση αυτή καλώ σε συστράτευση τους πάντες, όλους τους προοδευτικούς, δημοκρατικούς και εχέφρονες πολίτες. Πάταξον μεν, άκουσον δε. Μπορεί κάποιοι να μας μισούν, κάποιοι να μας απεχθάνονται, κάποιοι να μας βρίζουν, κάποιοι να μας χρεώνουν δικαίως ή αδίκως όλα τα δεινά του τόπου και να μην αναγνωρίζουν τίποτα από όσα έχει κάνει το ΠΑΣΟΚ διαχρονικά και από όσα έκανε το ΠΑΣΟΚ η Δημοκρατική Παράταξη τα τελευταία 5 χρόνια. Ας ακούσουν όμως αυτό που λέμε. Είναι για το καλό της χώρας, για το καλό της οικονομίας, για το καλό κάθε οικογένειας, κάθε επιχείρησης, κάθε εργαζόμενου, κάθε άνεργου. Κρατάμε ψηλά την ευθύνη και ευθύνη σημαίνει πατρίδα, σημαίνει μέλλον.